σας. Στο σημερινό μας βίντεο έχουμε ένα ακόμη make-up tutorial. Είναι εντελώς διαφορετικό βέβαια από το προηγούμενο. Κινείται σε πολύ απαλά χείλη, nude χείλη και λαδί τόνου στα μάτια. Είναι από χρώσεις που μου αρέσουν, που αγαπώ. Θεωρώ ότι κολακεύουν τις περισσότερες γυναίκες και φυσικά αυτά τα χρώματα της ελιάς νομίζω ότι είναι άκρος φθινοπορεινά. Τα λατρεύω, ήθελα να κάνουμε ένα τέτοιο μακιγιάζ. Όταν σκέφτομαι τι μακιγιάζ φθινοπορεινό θέλω να σας ετοιμάσω, σίγουρα το ένα ήταν το βουργουνδί και το άλλο χωρίς δεύτερη σκέψη και με κλειστά μάτια ήταν αυτό, με τους έτσι λαδί τόνους στα μάτια. Αν σας αρέσει πείτε το μου κάτω στα σχόλια, αν σας αρέσει περισσότερο από το προηγούμενο ή λιγότερο από το προηγούμενο μας μακιγιάζ και πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Όπως βλέπετε τη βάση μου την έχω ήδη έτοιμη όπως και τα φρύδια μου και θέλω να σας δείξω τι έχω χρησιμοποιήσει. Καταρχήν πριν ξεκινήσω το μακιγιάζ μου έκανα μια πολύ καλή και αγαπημένη μου μάσκα. Είναι από την Yves Rocher, είναι η Pure System, ιδανική για λιπαρές επιδερμίδες. Έχει μέσα και σαλικυλικό οξύ, νομίζω έχει και aloe vera. Αυτό που μου αρέσει είναι ότι καταρχήν μπορούμε να την αφήσουμε 2-3 λεπτάκια, στεγνώνει αμέσως και κάνει βαθύ καθαρισμό. Και αφήνει παιδιά το πρόσωπο απόλυτα ματ, είναι σαν να έχεις κάνει μπλερ στο πρόσωπό σου και δεν φαίνονται καθόλου οι πόροι. Είναι σαν να μην έχεις πόρους, είναι φοβερή μάσκα και βλέπεις από την πρώτη εφαρμογή πόσο καθαρό πρόσωπο αφήνει, το δικό μου που είναι πάρα πολύ λιπαρό και ειδικά αυτή την περίοδο που έτσι λίγο είμαι πριν τις περίεργες αυτές τις μέρες του μήνα που βγάζω έντονη λιπαρότητα. Ήταν ό,τι έπρεπε για σήμερα, ειδικά που ήθελα να κάνω το μακιγιάζ, άφησε ένα πρόσωπο πραγματικά ματ, τέλειο, ιδανικό για το μακιγιάζ μου. Επίσης, έκανα και μια πολέπιση στα χείλη μου με το Lip Scrub από Barry M. Το συγκεκριμένο είναι με μέντα, πάρα πολύ ωραίο. Έχει επίσης, να σας πω, μόλις 3 μήνες ζωή από το άνοιγμά του, διάρκεια ζωής και για την ακρίβεια. Ακούστηκε πολύ δραματικό αυτό. Είναι ένα πολύ ωραίο Lip Scrub, αφήνει πολύ δροσιστική αίσθηση στα χείλη. Και επειδή λέω να χρησιμοποιήσω ματ κραγιόν, τώρα δεν ξέρω αν τελικά θα βάλω gloss ή αν δεν θα βάλω gloss. Εσείς το έχετε δει το τελικό αποτέλεσμα, εγώ ακόμα το έτσι εμπνέομαι, δεν ξέρω τι θα κάνω στο τέλος. Σίγουρα όμως επειδή έχω στο μυαλό μου να βάλω ματ κραγιόν και θέλω να είναι τα χείλη μου πολύ απαλά, έκανα και scrub στα χυλάκια και φυσικά τα έχω ενυδατώσει με το πολύ αγαπημένο μου balm και είμαι έτοιμη για μάτια. Πριν τα μάτια, να σας πω όλα τα προϊόντα της Vaseline και θα τα βρείτε στο description box. Έβαλα από την MUA το Mattifying Flawless Primer που αφήνει ένα flawless αποτέλεσμα και έχει και πάρα πολύ ωραία μυρωδιά καρύδας και έχει και βιταμίνη ε μέσα. Κάνει ένα πολύ όμορφο, αφήνει ένα πολύ ωραίο πρόσωπο. Εννοείται το αγαπημένο μου make-up από την Estée Lauder, το Doublewear. Είμαι στην απόχρωση Ivory Beige, ξέρετε ότι τα αγαπώ πάρα πολύ αυτό το foundation. Και φυσικά το αδερφάκι του concealer είναι το Stay in Place Flawless Concealer της σειράς Doublewear στην απόχρωση 3C Medium Cool. Από πουδρίτσα φυσικά την αγαπημένη μου Long Stay από την Golden Rose, την matte πούδρα στην απόχρωση 09 και μου αρέσει γιατί εξισορροπεί όπως το προηγούμενο βίντεο την επιδερμίδα μου το χρώμα, γιατί είναι λίγο λευκό για αυτή την περίοδο το Doublewear σε αυτή την απόχρωση επειδή έχω πάρει χρώμα. Ζέστηνα λίγο το πρόσωπό μου με το bronzer της MUA, το Bronzed Perfection Matte που ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ. Και φυσικά τα φρύδια μου τα έχω σχηματίσει, γεμίσει, περιγράψει και όλα αυτά με τα προϊόντα της Benefit. Έχω το Precisely My Brow Pencil, είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Και το Gimme Brow Plus, το οποίο είναι ουσιαστικά μάσκαρα φρυδιών, γεμίζει, δίνει όγκο και δίνει και εφέ πιο γεμάτων φρυδιών. Νομίζω ότι έχω πει όλα και δεν έχω ξεχάσει κάτι. Το μόνο που έχω βάλει στα μάτια μου είναι μία απλή μπεζ σκιά. Έχω σετάρει το concealer, δεν έχω βάλει eye primer σήμερα, αλλά χρησιμοποίησα μία μικρή ποσότητα από το concealer μου και θα χρησιμοποιήσουμε την παλέτα της Revolution της SoftFX. Θέλω να δουλέψουμε λαδί αποχρώσεις, θέλω να παίξουμε το χρώμα της ελιάς. Μου αρέσει πάρα πολύ και το θεωρώ άκρος κολακευτικό και φθινοπορεινό. Οπότε λοιπόν θα δουλέψουμε κυρίως με αυτήν την απόχρωση, η οποία είναι μια άκρος λαδί και άκρος φθινοπορεινή απόχρωση. Εξωτερική γωνία λέω να χρησιμοποιήσουμε τη μαύρη σκιά και έχω και μια σκιά από την Ομόρφια, μονή σκιά που μου αρέσει πολύ σαν χρώμα και δεν την έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Είναι η απόχρωση Satisfied και θεωρώ ότι επίσης μπορούμε να την ταιριάξουμε πάρα πολύ ωραία και με αυτήν λοιπόν λέω να ξεκινήσουμε το μακιγιάζ των ματιών.
με τη μονή σκιά απομόρφια, την οποία θέλω να την εφαρμόσω. Είναι ένα πολύ γλυκό χακί. Θέλω να την εφαρμόσω κυρίως στην κόγχη μου. Έχω βάλει μία ποσότητα σε ένα πολύ ωραίο αγαπημένο μου πινέλο από τη Real Techniques. Είναι το πινέλο, το οποίο χρησιμοποιώ και για blending αλλά και για τοποθέτηση σκιάς. Το Beige Shadow Brush είναι αρκετά φουντωτό, οπότε δουλεύει πολύ ωραία στην κόγχη. Η σκιά απομόρφια, θέλω να σου πω ότι μου αρέσει πολύ σαν απόδοση, απλά έχει λίγο παραπάνω fallout από όσο θα έπρεπε, δηλαδή βουτάς το πινέλο σου και λιγάκι φεύγει προϊόν, ωστόσο σαν απόδοση είναι πάρα πολύ όμορφη. Και το ανοίγω σιγά σιγά προς το κόκαλο του φρυδιού για να δώσω μεγαλύτερο βάθος με το πινέλο 220 της Ομόρφια, το οποίο είναι ιδανικό για blending, έτσι, και τοποθέτηση σκιάς κυρίως για να δουλέψεις την κόγχη σου. Είναι φουντωτό και πολύ απαλό, οπότε το χρησιμοποιώ πολύ συχνά για κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν τώρα να συνεχίσουμε με την πάρα πολύ όμορφη απόχρωση, δηλαδή η απόχρωση που σας έδειξα και πριν από την παλέτα της Revolution, της Sofx. Είναι πολύ λαμπερή, την έχω χρησιμοποιήσει, θέλω να σας πω, αρκετές φορές, οπότε είναι μια πολύ safe και δοκιμασμένη απόχρωση και νομίζω την έχω χρησιμοποιήσει και σε μακιγιάζ εδώ στο κανάλι, σε βίντεο, αλλά δεν θυμάμαι σε ποιο είναι. Anyway, θα βάλω μια μικρή ποσότητα στο πινέλο μου. Ένα πινέλο flat, ιδανικό για τοποθέτηση σκιάς, και θα τη χρησιμοποιήσουμε στεγνή, ενώ μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε και βρεγμένη τη συγκεκριμένη απόχρωση. Εγώ θέλω να τη χρησιμοποιήσω στεγνή για να δείτε πόσο όμορφα γράφει. Είναι ένα καθαρό λαδί, παιδιά, είναι ξεκάθαρα. Όταν έψαχνα για λαδί αποχρώσεις στις παλέτες μου, η αλήθεια είναι ότι έχω πάρα πολλές τέτοιες αποχρώσεις από πολλές εταιρείες, και ακριβές και πιο οικονομικές. Αλλά η συγκεκριμένη λαδί απόχρωση μου αρέσει απίστευτα. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα αυτό το χρώμα της ελιάς που ήθελα να βγάλουμε σήμερα στο μακιγιάζ μας. Ούτε έχει fallout πολύ η συγκεκριμένη παλέτα. Σίγουρα μία μικρή απόλα την έχει, έτσι, αλλά δεν έχει τρελό fallout και η απόδοσή της είναι εκπληκτική, το βλέπετε. Φανταστείτε να είχαμε βρέξει και το πινέλο, τι θα είχαμε βγάλει, έτσι, σαν αποτέλεσμα. Ωστόσο, εγώ γενικότερα δεν θέλω κραυγαλαία, όπως έχετε καταλάβει, έτσι, look. Μου αρέσουν, ας πούμε, για τα Χριστούγεννα, για ένα πρωτοχρονιάτικο μακιγιάζ με έντονο glitter και έντονες λάμψεις. Εγώ θέλω να είναι έντονο το μακιγιάζ, αλλά να μην είναι κραυγαλαία λαμπερό. Πάμε να σκουρίνουμε την εξωτερική γωνία με μαύρη matte απόχρωση, η οποία δεν είναι βέβαια ένα πολύ έντονο σκούρο μαύρο, εννοώ το βαθύ το μαύρο. Είναι μαύρο, το οποίο όμως, όπως θα δείτε, το σβήνεις και δεν κάνει ένα πάρα πολύ άγριο εφέ. Θα χρησιμοποιήσω το πινέλο από την παλέτα, την Naked Cherry, που μου αρέσει πάρα πολύ, τη φουντωτή πλευρά που είναι έτσι ιδανική για να δουλέψει τη γωνία, την εξωτερική σου γωνία. Όπως βλέπετε, ξεκινάω και χτίζω σιγά σιγά την... Βασικά σκουραίνω σιγά σιγά την εξωτερική μου γωνία, ώστε να μπορέσω να κάνω ένα ωραίο blending. Και αυτό σας το προτείνω να το κάνετε πάντα, ειδικά όταν έχετε μια καινούργια παλέτα στα χέρια σας, που δεν ξέρετε κατά πόσον μπλεντάρονται εύκολα οι αποχρώσεις και μπορεί να σας σταθούν σαν στόκο στα μάτια και μετά να τρελαθείτε και να μην μπορείτε να τις αναμίξετε για κανένα λόγο ή να ανοίξετε τη σκιά. Οπότε εγώ πάντα, είτε είναι σε μια καινούργια παλέτα πολύ περισσότερο, είτε είναι σε μια παλέτα που ξέρω, σιγά σιγά χτίζω την ένταση που θέλω. Και όπως βλέπετε, σβήνω σιγά σιγά στην εξωτερική μου γωνία και ενώνω με τις υπόλοιπες σκιές μου με το Angled Blending Brush, το οποίο ήταν στο κουτάκι του Οκτωβρίου από Look Fantastic, ένα πολύ απαλό πινέλο με λοξό κόψιμο. Και πριν δουλέψω με σκιές στο κάτω μου βλέφαρο, θα εφαρμόσω πρώτα ένα πάρα πολύ ωραίο και αγαπημένο μου μαύρο μολυβάκι. Είναι από την Golden Rose, το Long Stay Kajal Eyeliner, εύχομαι να το λέω σωστά. Είναι πάρα πολύ έντονο, πολύ σταθερό μολύβι, μου αρέσει, και θα το εφαρμόσω στην υγρή γραμμή του ματιού μου και λίγο προς τα έξω στις βλεφαρίδες μου, για να μπορέσω να το σβήσω και να δώσω ένα πολύ, έτσι, γεμάτο smoky σχεδόν εφέ.
Έχω εφαρμόσει το μαύρο μολύβι σε όλη την υγρή γραμμή του ματιού μου και το έχω τραβήξει ελάχιστα προς τη μύτη για να δώσω αυτό το λίγο πιο σχιστό μάτι, αυτό το Kim Kardashian look, το οποίο εγώ δεν διαθέτω. Μένα τα μάτια μου τείνουν να είναι λίγο μελαγχολικά, προς τα κάτω δηλαδή, οπότε προσπαθώ πάντα με το μακιγιάζ μου να τα κάνω να φαίνονται πιο γατήσια, πιο σχιστά και εξωτερικά και εσωτερικά. Οπότε, όπως βλέπετε, έχω τραβήξει λίγο τη γραμμούλα προσεκτικά προς τα μέσα και έχω ακριβώς βάλει, αφού έχω σβήσει το μολύβι μου, έχω βάλει τις ίδιες αποχρώσεις, τη λαδί σκιά που σας έδειξα και πριν και ελάχιστη από τη μαύρη και έχω κάνει λίγο πιο smoky εφέ κάτω από το μολυβάκι μου. Γι' αυτό και έβαλα πρώτα το μολύβι και μετά τις σκιές για να μπορέσω να δουλέψω πιο όμορφα τα χρώματα. Γιατί αν έβαζα πρώτα τη λαδί απόχρωση και μετά έσβηνα το μολύβι, δεν θα γινόταν έτσι το αποτέλεσμα που θα ήθελα σωστό, πιο σωστό. Να σας πω μόνο το πινέλο που χρησιμοποίησα για να σβήσω. Αρχικά δούλεψα με το F14, το οποίο είναι ένα πάρα πολύ ωραίο πινέλο από τη Makeup Academy και με το πινελάκι που μου δίνει η παλέτα η Naked Cherry, που ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ και την παλέτα αλλά και το πινέλο της, με την πιο έτσι στρογγυλή πλευρά που έχει, την πιο στοχευμένη έτσι πλευρά, τέλος πάντων, την πλευρά που μπορούμε να δουλέψουμε πιο στοχευμένα σε σημεία των ματιών μας. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με μάσκαρα και για σήμερα λοιπόν έχω επιλέξει την Lash Elegance από τη 17. Είναι μια πολύ ωραία μάσκαρα, δίνει και όγκο, δίνει και μήκος, αλλά εγώ επειδή ξέρετε ότι δεν μένω πάντα στο αποτέλεσμα που μας δίνει μια μάσκαρα, θα βάλω και βλεφαρίδες. Ακόμα δεν μου έχουν έρθει βλεφαρίδες, σας περιμένω παιδιά, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Προφανώς κάποιο μπέρδεμα έχει γίνει, το οποίο εύχομαι να λυθεί πολύ σύντομα γιατί δεν μπορώ άλλο με τις βλεφαρίδες, πραγματικά έχει καταντήσει ανέκδοτο. Και θα δουλέψω λοιπόν με αυτή τη μάσκαρα, πολύ ωραίο βουρτσάκι, πάρα πολύ ωραία μάσκαρα. Ξέρω ότι πολλά κορίτσια την έχετε αγαπήσει. Θα μπορούσα να το αφήσω και μόνο του το αποτέλεσμα, μόνο με μάσκαρα, αλλά θέλω να το κάνω, ξέρετε ότι μου αρέσει να δίνω έτσι λίγο πιο... ένα λίγο πιο έντονο look, δεν θα πω πιο δραματικό, πιο έντονο. Είναι μια πάρα πολύ ωραία μάσκαρα από τη 17 και το βουρτσάκι της, αν και δεν είναι από τα βουρτσάκια που εγώ συμπαθώ έτσι ιδιαίτερα, είναι λίγο χοντρό για εμένα, οπότε εάν δεν προσέξω θα λερωθώ. Ωστόσο είναι μια μάσκαρα που πραγματικά μου αρέσει πολύ το αποτέλεσμά της, γιατί όπως καταλαβαίνετε και εγώ στην καθημερινότητά μου προφανώς δεν χρησιμοποιώ ψεύτικες βλεφαρίδες, έτσι με τη μάσκαρά μου είμαι και πάρα πολύ ευχαριστημένη και πολύ απλά βαμμένη πολλές φορές. Οπότε το πολύ πολύ να χρησιμοποιήσω ένα ψαλιδάκι για να γυρίσω τις βλεφαρίδες μου, αν θέλω ας πούμε το βράδυ να κάνω κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο. Και η ψεύτικη βλεφαρίδα, εντάξει, νομίζω ότι αρκείται σε look τα οποία είναι περισσότερο... θες να πας σε ένα γάμο, θες να κάνεις κάτι πολύ extreme, όπως σας είπα και πριν, πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα, όλα αυτά που θέλεις να κάνεις έτσι σε ένα ρεβεγιόν, κάτι λίγο πιο έντονο και φυσικά για τα βίντεό μας, γιατί στα βίντεο μου αρέσει να έχω έτσι ένα πλούσιο, ένα όμορφο εφέ. Επίσης θέλω να σας πω ότι στο προηγούμενο βίντεο ξέχασα να βάλω μάσκαρα στις κάτω βλεφαρίδες, έτσι, τραγικό αυτό. Αλλά πραγματικά ξέχασα, όπως επίσης ξέχασα να τραβήξω και τη γραμμούλα του μολυβιού που σας είπα και πριν αυτό που κάνω, το κολπάκι, και αυτό ξέχασα να το κάνω. Εύχομαι σήμερα να μην ξεχάσω να βάλω μάσκαρες κάτω βλεφαρίδες και δεν ξέρω πώς για να μην το ξεχάσω να τη βάλω τώρα, μπορεί και να τη βάλω τώρα πριν τοποθετήσω τις ψεύτικες. Έχω να δηλώσω ότι ξέχασα να βάλω eyeliner. Μου άρεσαν πάρα πολύ αυτά τα χρώματα και πήγα κατευθείαν στη μάσκαρα και τώρα να δω πώς θα κάνω τη γραμμή του eyeliner με τη μάσκαρα επάνω, ο Θεός μαζί μας. Θα το προσπαθήσω όμως, αν και θα μπορούσαμε να τα αφήσουμε έτσι, δεν θα τα αφήσουμε έτσι. Θα χρησιμοποιήσω από Icon London το συγκεκριμένο μαύρο, κατάμαυρο, κατήμαυρο eyeliner με πολύ ωραία μυτούλα, σε μορφή στυλό και απλά ο Θεός μαζί μας. Τελικά νομίζω πως όλα πήγαν μια χαρά ευτυχώς, έβαλα και τις βλεφαρίδες μου, έβαλα και μάσκαρες στις κάτω βλεφαρίδες και ρουζάκι, χρησιμοποίησα το πολύ ωραίο F6 πινέλο από τη Makeup Academy και το Blast, την απόχρωση Peach Face πάλι από την Makeup Academy. Είναι ένα πορτοκαλί ρουζ με λίγο σίμερ, δίνει και μια πολύ ελαφριά λάμψη
Και μου αρέσει πάρα πολύ όταν χρησιμοποιώ έτσι ψυχρούς τόνους στα μάτια να χρησιμοποιώ πιο θερμά χρώματα σε ρουζάκια για να το εξισορροπώ. Όχι πως αν χρησιμοποιούσα ένα ψυχρό ρουζ δεν θα ήταν άσχημο, αλλά νομίζω ότι το συγκεκριμένο το κάνει λίγο έτσι πιο γλυκό όλο το αποτέλεσμα. Και τι μας μένει, παιδιά, ακόμη? Μας μένουν χείλη και highlighter. Λέω να πάμε πρώτα με το highlighter να δουλέψουμε. Θα χρησιμοποιήσω από τη Radiant το Liquid Strobing, το οποίο είναι στην απόχρωση 02 Bronze και αφήνει ένα πάρα πολύ λαμπερό τελείωμα. Έχει απλικατέρ και είναι πάρα πολύ λαμπερό. Νομίζω το βλέπετε κι εσείς. Θα το εφαρμόσω με τα δαχτυλάκια μου ή αν θέλετε μπορείτε να το δουλέψετε με ένα σφουγγαράκι τύπου Beauty Blender και από πάνω. Δεν θα τα αφήσω μόνο του, παρόλο που είναι πάρα πολύ λαμπερό όπως βλέπετε κι εσείς. Λέω να εφαρμόσω από την παλέτα της Sleek, θα σας πω αμέσως ποια παλέτα. Είναι η Copper Plate 1176. Λέω, έχει πολύ ωραία χρώματα η αλήθεια είναι και καθρέφτη, όπως έχουν οι παλέτες της Sleek. Να δουλέψω με αυτή την πουδρένια απόχρωση από πάνω για να δώσω έτσι ένα λίγο πιο λαμπερό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραία και ταιριάζει απόλυτα με την απόχρωση από τη Radiant. Δεν τα αγαπάω το highlighter, νομίζω ότι σήμερα σκοτώνει, έτσι. Του έχω δώσει και πραγματικά και έχει καταλάβει με τα highlighter. Αλλά μου αρέσει, παιδιά, πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς φαίνεται στην κάμερα. Εύχομαι να φαίνεται όπως φαίνεται και real time. Όλα τα λεφτά επίσης είναι και τα highlighter από Sleek. Θεωρώ ότι είναι η τιμή τους εξαιρετική για την απόδοση που έχουν τα highlighter από Sleek. Επίσης θεωρώ ότι έχει απογειώσει τη λάμψη η συγκεκριμένη παλέτα και φυσικά το προϊόν από τη Radiant, το συγκεκριμένο, αν δεν το έχετε δοκιμάσει, πραγματικά δοκιμάστε το, είναι φοβερό και πολλοί επαγγελματίες, έτσι, πολλοί συνάδελφοι το χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο προϊόν και έχουμε απόλυτη ταύτιση. Το πινέλο που δούλεψα την πουδρένια απόχρωση λάμψης είναι από το Look Fantastic, το Luxie 737 Tapered Highlighting πινελάκι, το αγαπημένο μου, το έχετε μάθει πια νομίζω. Τα αφήνω στην άκρη γιατί αυτό θα πάει για πλύσιμο. Και φυσικά τι μας μένουν, παιδιά, χείλη. Και στα χείλη θα χρησιμοποιήσω δύο προϊόντα που τα βρίσκουμε στην Ομόρφια. Το πρώτο είναι το Mystery Lip Pencil, πολύ αγαπημένο μου ολίβι χιλιών, σε nude καφέ απόχρωση. Το συνδυάζω σχεδόν με όλα μου τα μακιγιάζ όταν θέλω να κάνω nude χείλη και λέω να δουλέψω μία εντελώς διαφορετική nude απόχρωση από ό,τι φορώ. Είναι από την εταιρεία Wabi, είναι καινούργια εταιρεία που τη βρίσκουμε πλέον στην Ομόρφια. Στην απόχρωση Sunstone είναι ένα lipstick matte, το οποίο έχει μέσα και καστορέλαιο η σύστασή του. Και πάμε να ξεκινήσουμε φυσικά με, αυτό νομίζω ότι ακούστηκε πολύ δυνατά, με το μολυβάκι χιλιών να κάνουμε κλασικά το περίγραμμα. Και τελευταίο βήμα φυσικά θα ψεκαστούμε με το Makeup Setting Spray Detox, είναι από τη Radiant και είναι 4-in-1, παιδιά, είναι Makeup Setting, Detoxifying, Refreshing και Shine Control και πάμε φυσικά να ψεκαστούμε. Αυτό είναι λοιπόν το τελικό μας αποτέλεσμα, εύχομαι να σας αρέσει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, μου αρέσει και η λάμψη, μου αρέσουν και τα χρώματα στα χείλη, μου αρέσει όλο αυτό το look, είναι, για μένα είναι πολύ αγαπημένο look, το αγαπώ περισσότερο από το προηγούμενο, να σας πω την αλήθεια, ενώ και τα έντονα χείλη θεωρώ ότι δίνουν έτσι ένα πιο sexy, πιο μυστηριώδη τόνο, εγώ πάντα παίζω σε αυτές τις αποχρώσεις, τις λίγο πιο nude, τουλάχιστον όσο έχει να κάνει έτσι με τα χείλη και τα μάτια έτσι μου αρέσουν να είναι λίγο πιο συγγενευτικά. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ αγαπημένο μου look, εύχομαι να αρέσει και σε εσάς, να το απολαύσετε, να το δημιουργήσετε. Αν το δημιουργήσετε, στείλτε μου τις φωτογραφίες σας στο Instagram και Facebook, όποια πλατφόρμα έχετε και στο Twitter, όπου ό,τι έχετε εσείς. Περιμένω να μου δείξετε τα δικά σας μακιγιά, τις δικές σας προτάσεις για το φθινόπωρο. Αν σας άρεσε το βιντεάκι, μην ξεχάσετε να πατήσετε like και φυσικά να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι. Αυξανόμαστε και πληθαίνουμε, γινόμαστε ακόμα μεγαλύτερη παρέα και χαίρομαι πολύ γι' αυτό, η αλήθεια είναι. Και καταλαβαίνω ότι σας αρέσουν και αυτά τα βίντεο με μακιγιάζ για τα Ready With Me, δοκιμές προϊόντων, οπότε θα συνεχίσουμε έτσι σε αυτό το μοτίβο να ξέρετε ότι έχει να κάνει με μακιγιάζ, θα το λιώσουμε γιατί τα αγαπώ και εγώ πάρα πολύ. Αυτά λοιπόν, θα τα πούμε στο επόμενο μας βίντεο. Φυσικά εμείς τα λέμε σε Facebook, Instagram, Twitter και blog που είναι όλα τα υπόλοιπα σημεία που μιλάμε και τα λέμε όλα με ιδιαίτερη αγάπη και αδυναμία το Instagram.
Όπως είπα και πριν, θα πούμε στο επόμενο μας βίντεο και μέχρι τότε, εγώ σας γλύκω φιλό. Μουα! Γεια σας!